Σας ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με, με πολλούς από τους ε, εκπροσώπους ε, που μίλησαν. Θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση όσο αφορά ε, την τοποθέτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τη μελάνη στη σφραγίδα για την κατάσταση της ΛΑΡΚΟ είναι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την κατάσταση. Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι. Όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι του, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει κάτι παραπάνω για αυτή την κατάσταση. Ένα. Δεύτερο, θέλω να απαντήσω όσο αφορά την κατάσταση του εργαζόμενου. Το γεγονό ότι τέσσερι μήνε μετά την απόλυση, αυτή τη στιγμή έξω από το σωματείο το οποίο τοποθετούμαστε, είναι δεκάδε, εκατοντάδε εργαζόμενοι γιατί δεν έχουν βρει ακόμα απασχόληση στα διάφορα προγράμματα. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι το παράδειγμα ότι η, η τα αντισταθμικά που προσφέρθηκαν για να λύσουν και καλά τις κοινωνικές επιπτώσεις δεν, ε, δεν, είχα, δεν είχαν αποτέλεσμα. Μάλιστα, τη Δευτέρα έχουμε συνάντηση με τα αρμόδια Υπουργεία για να δούμε το πώς θα παροφηθούν και το πώς θα εξασφαλίσουν ένα έστω πενιχρό εισόδημα αυτήν οι εργαζόμενοι. Θέλω να σας ξανακαλέσω να κρατηθεί ανοιχτό το ζήτημα και να πάει, αν είναι δυνατόν, στι αρμόδιε επιτροπέ, γιατί μιλάμε για μια στρατηγική σημασία επιχείρηση, όπω πολλοί από εσά τονίσατε, και συνδέεται άμεσα με τη ζωή των εργαζομένων, παίρνοντα υπόψη ότι είμαστε εργαζόμενοι σε, αυτές, σε αυτή την επιχείρηση τέταρτη γενιά. Δουλεύαν οι παππούδε μα, οι πατεράδε μα, εμεί και πολλοί από εμά είχαν και τα παιδιά μας. Έχουμε και τα παιδιά μα απολυμμένου. Ευχαριστώ.